Είμαι 30 χρονών εγώ, κατάγομαι τους δύο γονείς πρόσφυγες. Εδώ 30 χρόνια μεγαλώσαμε με την ελπίδα ότι να γυρίσουμε σε έναν τόπο που δεν γνωρίζαμε ποτέ, έτσι όμως είχαμε την ελπίδα. Από ό,τι φαίνεται πλέον τα πράγματα τελειώσαν. Και ίσως είναι καιρό και εμείς να καταλάβουμε. Γιατί κακά τα ψέματα. Η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων σε αυτόν τον τόπο δεν ήθελαν ποτέ τη συμβίωση μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Και ίσως είναι καιρό να πούμε τις αλήθειες. Και να δούμε, μόνο λέγοντας την αλήθεια, να δούμε πώς μπορούμε τι να κερδίσουμε από την κατάσταση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ποια πρόκληση υπάρχει πλέον για οποιοδήποτε. Είτε για επιστροφή στον τόπο του, είτε για κοινή συμβίωση. Νομίζω πλέον τα πράγματα είναι τελειωμένα. Δεν πρέπει καλά κάνουμε να κάτσουμε, να μελετήσουμε τις σχέσεις και να πάρουμε ίσως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για να πάρουμε κάτι πίσω και για να συνεχίσουμε την πορεία μας σαν κράτος και σαν λαός. Γιατί τα πράγματα πλέον νομίζω με τις εγγελίες ειδικά τις τελευταίες είναι τελειωμένη υπόθεση. Ούτε ΕΔΑΔ, ούτε δικαστήρια, ούτε Ευρώπη. Έτσι τόσα χρόνια πλανούμε το δίκαιο με το μέρος μας και να τα καταφέρουμε και ζητάει απόφαση του δικαστήριου και ζητάει απόφαση του οργανισμού των ΕΕ. Ζητάει απόφαση της Ευρώπης. Τι έκαμε. Τίποτε. Ο Ερντογάν ήταν χτες δαμέ, έκαμε κάποιες ανακοινώσεις, είπαμε το Αμερικάνου, εφοβήθηκε ο Ερντογάν. Νομίζω πρέπει πλέον να βάλουμε άλλους δρόμους, κάποιες αποφάσεις, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αλλιώς κάθε χρόνο, 20 του Ιούλη, να ξυπνούμε από φράγα μέρα, μαύρη επέτειος, σιρήνες, να θυμούμαστε δύο γιαούρτια, το βάλουμε στο Facebook και κάνουμε. Τα πράγματα έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Εάν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, πολύ σύντομη. Η συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν ορισμένη για τις 16 του μήνους. Το ότι μετατέθηκε για την επομένη που θα έφευγε από την Κύπρο. Και άρα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, δεν συνέβηκε τυχαία. Ήταν προσπάθεια διπλωματικών ενεργειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων φίλων χωρών. Το ότι δε πρόεδρος του Συμβουλίου είναι η Γαλλία, είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο συνυπολόγισαν κάποιοι και έλαβαν υπόψη. Και νομίζω ας αξιοποιηθεί υπό αυτήν την έννοια και ας αναγνωρίσουμε ότι κάτι έχουμε κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος σε σχέση με το Συμβουλίο Ασφαλείας. Κύριε Δημητριάδη. Ναι, να απαντήσω στον κύριο Ανδρέα. Σεβαστές οι απόψεις του, εγώ δεν δέχομαι τη διχοτόμηση την οποία αυτός πρεσβεύει. Εγώ δεν νομίζω ότι τα πράγματα τελείωσαν. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η πορεία μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν επιτυχημένη και μπορεί να συνεχίσει επιτυχώς, διότι τουλάχιστον έχει διασφαλιστεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το ότι στα κατεχόμενα υπάρχει μόνο μια υποτελής τοπική διοίκηση. Και να σχολιάσω τις δηλώσεις για το Προεδρικό, όπου ουσιαστικά μας είχε πει ο συνάδελφός σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ζητηθεί η σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Είχαμε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όχι χθες τη Δευτέρα, την προηγούμενη. Τι έκαμνε ο Υπουργός Εξωτερικών εκεί, αφού είχαμε δει που επήγαινε το πράγμα και ο κύριος Ερντογάν είχε ήδη κάνει το πίκνικ του τον Νοέμβριο. Γιατί ο πρόεδρος εις το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έβαλε βέτο στο κάτω-κάτω και να πει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η πορεία της Τουρκίας. Ενώ αντίθετα άφησε να αρχίσουν σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών οι διαβουλεύσεις για την Τελωνιακή Ένωση. Επήραν οι Τούρκοι 3 δισεκατομμύρια για το μεταναστευτικό και άρχισε και η συζήτηση για τη βίζα της Τουρκίας. Άρα πού είναι το σχέδιο δράσης. Δεύτερον, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχω την άποψη ότι η συνεδρία ήταν ορισμένη για τις 29 από πριν. Το ότι ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει ή όχι δεν είχε αλλάξει το πρόγραμμα, αλλά για αυτό δεν είμαι βέβαιος. Όμως το γεγονός είναι ότι σήμερα θα πάρθει ένα ψήφισμα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η κυβέρνηση, αν έχει σχέδιο, να το εφαρμόσει. Και έρχομαι και στο τελευταίο σημείο του σχεδίου δράσης, το οποίο για μένα εξακολουθεί να είναι ανύπαρκτο. Τις 14, τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, στο Στρασβούργο, στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης θα συζητηθεί η εκτέλεση της υπόθεσης Λοιζίδου, των υποθέσεων ξενή διαρέστης που είναι μια ομάδα από 32 αποφάσεις και της τέταρτης διακρατικής προσφυγής. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή τη δικαδικασία, διότι μόνο κράτη συμμετέχουν σε αυτή, έχει την ευκαιρία να θέσει το θέμα της αμοχώς του και στο επίπεδο της τέταρτης διακρατικής προσφυγής, ως γενικά μέτρα για την τέταρτη διακρατική προσφυγή, αλλά επίσης και στο επίπεδο των ατομικών προσφυγών, διότι έχει πολλές υποθέσεις που έχουν πάρει βαροσώτες εις το ΕΔΑΔ, έχουν κερδίσει και περιμένουν στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην περιουσία τους. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει ως σχέδιο δράσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρώπης και να έχουμε ένα σχέδιο για να διεκδικήσουμε σοβαρά και όχι απλώς κατόπιν εορτής να λέμε πράγματα απλώς για να ικανοποιήσουμε τους εαυτούς μας. Πού είναι το σχέδιο, παρακαλώ πέστε μου, διότι εγώ δεν το είδα και σίγουρα το νομικό σχέδιο μέχρι τώρα έχει πάρα πολλές δείξεις. Βέβαια σε αυτά που ο Αχιλλέας μόλις τώρα ανάφερε και προς ενίσχυση της δικής του άποψης ότι η διεκδίκηση πρέπει ναι, να συνεχιστεί, το αισιόδοξο μέρος, παρατηρώ ότι για να αντιδράσεις και να ζητήσεις χωρίς βέτο στην Ευρώπη, αλλά και από τους Αμερικανούς και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, κάποιες αποφάσεις που να είναι πιο έντονα με συνέπειες για την Τουρκία, δεν ακούσαν οι εξαγγελίες ή οι πληροφορίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας για το τι θα έκαμνε ο κύριος Ερντογάν. Τώρα τα έκαμε. Και αυτά που έκαμε είναι για τα οποία είναι πλέον υπόλογος. Και ας σταθούμε σε αυτό το αισιόδοξο μέρος και ας ακούσουν οι κυβερνώντες και την υπόδειξη για τον Σεπτέμβρη που είχε κάνει πριν λίγο ο Αχιλλέας. Βέβαια, υπόλογος θα τεθεί από τη στιγμή που θα ληφθούν αποφάσεις, έτσι. Μα εδώ φαίνεται ότι. Υπόλογος για στα δικά μας μάτια δεν μετράει. Κοιτάξτε, όχι, κοιτάξτε μια στιγμή. Κάτι. Εδώ συζητούν οι μεγάλες δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας να προκαλέσουν οι ίδιοι σύγκληση για να εξεταστεί το θέμα, χωρίς να χρειαστεί να το κάνει η Κύπρος. Μα αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα, όχι διότι είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά διότι ο Ερντογάν αποδεικνύει στην πράξη το τι σημαίνει η αλαζονία του. Μάλιστα. Ναι, να συνεχίσουμε αυτή τη διεκδίκηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μου όμως είναι ότι από τον Οκτώβριο του 20 ο Ερντογάν άνοιξε το βαρόσι. Δεν χρειάζεται περισσότερη μαρτυρία για παραβίαση των ψηφισμάτων 5-50 και 7-8-9. Τώρα κινητοποιήθηκαν. Άνοιξε το βαρόσι και άρχισε να το χρησιμοποιεί. Λάθη έγιναν πολλά, τον Νοέμβριο. Συγγνώμη. Λάθη έγιναν πολλά και στο παρελθόν. Αν, και Ανδρέα μου, δεν είναι η ώρα να λέμε τα λάθη. Αυτό όμως κάνει. Είναι και χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό, ότι θέλουμε διεκδίκηση, θέλουμε σχέδιο δράσης και θέλουμε υλοποίηση για να αναχτίσουμε την ελπίδα μας ότι μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο σε συνθήκες ειρήνης όπως δικαιούμαστε μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο για την παρέμβασή σας. Κύριε Δημητριάδη, κύριε Αγγελίδη, για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε είναι καλά. Ένα ζήτημα το οποίο θα συζητάμε και θα συζητάμε για